Είναι χαρά μου να είμαι εδώ. Ήταν μια δύσκολη μέρα, ειδικά φαντάζομαι για την Οργανωτική Επιτροπή. Τους ευχαριστώ για τις δυσκολίες που περάσανε και νομίζω ότι είναι όντως, όπως είπε και ο σύντροφος ο Χρήστος, πολύ σημαντικό που έγινε αυτή η εκδήλωση. Εγώ να σας πω, έχω μόνο μία στεναχώρια, ότι δεν είναι στη μοίρα μου να πάω ποτέ στο Κρεμλίνο. Ως μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού δεν με είχαν καλέσει ποτέ. Σήμερα ήταν η προσπάθειά μου να πάω επιτέλους στο Κρεμλίνο. Δεν φαίνεται ότι θα γεράσω και δεν θα το καταφέρω. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω όλοι και όλες μας εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα έχουμε μια πλήρη επίγνωση κατά πόσο έχουμε να κάνουμε με μια τραυματισμένη οικονομία και κοινωνία. Δεν είναι μόνο τραυματισμένη με την έννοια ότι χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας, ότι έχουν μειωθεί οι μισθοί, ότι έχουν μειωθεί και οι συντάξεις. Νομίζω η λέξη «καμένη γη» δεν προσεγγίζει αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά έχουμε και μια κοινωνία που είναι τραυματισμένη ίσως και με πιο σημαντική έννοια, ειδικά για τους ανθρώπους της αριστεράς, είναι ότι έχει χάσει πολλά όπλα για να μπορεί η ίδια η κοινωνία, οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες ή τα μεσαία στρώματα να μπορούν να διεκδικήσουν. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα των μνημονίων. Γιατί η ουσία του νεοφιλελευθερισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν ήταν μόνο να αυξηθούν τα κέρδη και να μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, αλλά να αδυναμωθεί η δυνατότητα των εργαζομένων για να μπορούν να παλέψουν για μια διαφορετική κοινωνία. Το θέμα που μπήκε για πολλούς από εμάς το καλοκαίρι του 2015 ήταν αν αυτή η επιδίωξη να αντιμετωπίσουμε τον τραυματισμό και με τις δύο έννοιες γίνεται εντός μνημονίου. Αυτή ήταν η βασική ερώτηση. Έχουμε τη δυνατότητα όντως με νέο μνημόνιο να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Έχουμε δώσει πολύ και πάρα πολλές την προσπάθεια αυτή. Είναι ανοιχτά πολλά ζητήματα και θέλω να σας πω μερικά πράγματα πώς νομίζω πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με κάποια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Τελειώνω αυτή την εισαγωγή με ένα ρητό του George Bernard Shaw που ήταν Φιρλανδός και σοσιαλιστής που έλεγε ότι η σοφία δεν έγκυται μόνο στο να θυμάσαι το παρελθόν, αλλά την ευθύνη που έχεις για το μέλλον. Ότι η σοφία πηγάζει όταν ξέρεις ποια ευθύνη έχεις για το μέλλον. Και ο δικός μου ισχυρισμός είναι ότι ήταν πολύ μεγάλη αυτή η ευθύνη το 2015 και είναι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη τώρα. Γιατί μέσα σε όλα που γίνονται, το βασικό ζήτημα για την αριστερά είναι το κοινωνικό ζήτημα. Και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα υπήρχε ένα βρώμικο μυστικό. Ποιο είναι το βρώμικο μυστικό που σχεδόν δεν το λέει κανένας? Το βρώμικο μυστικό είναι ότι το 1974, μόλις έπεσε η Χούντα, η Ελλάδα ήταν η χώρα αυτή που είχε από τις μεγαλύτερες ανισότητες και τη μεγαλύτερη φτώχεια σε όλη την Ευρώπη. Και το 2008, δηλαδή λίγο πριν από την κρίση, ίσχυε ακριβώς το ίδιο. Ήμασταν πάλι χώρα, παρόλο την ανάπτυξη, παρόλο την οχταετία που πέρασαμε με τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη, στο τέλος αυτής της διαδικασίας ήμασταν μια χώρα που ήταν από τις πιο φτωχές και από τις πιο άνισες στην Ευρώπη. Και το ζήτημα είναι, μέσα σε ένα μνημόνιο
μπορείς να αντιδράσεις αυτή την πραγματικότητα που όχι μόνο αρχίζεις το 2008 με τέτοια επίπεδα φτώχειας και τέτοια επίπεδα ανισότητας, αλλά έχεις και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που ρήμαξε τη χώρα με τρόπους που ξέρετε ίσως περισσότερο καλά από μένα. Εμείς προσπαθήσαμε σε διάφορους τομείς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Όταν αλλάξαμε τον νόμο Κατσέλη, τον αλλάξαμε και προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία όχι για τους πιο φτωχούς, αλλά και για μέχρι ουσιαστικά κομμάτια των μεσαίων τάξεων. Γιατί αυτό που έλεγε το Δουνουτού όταν άρχισε η διαπραγμάτευση για τον νόμο Κατσέλη και έγινε νόμος Κατσέλη Σταθάκη, είναι η προστασία να υπάρχει μόνο για τα άτομα που μπορούν, έχουν δικαίωμα να μπουν στο ΚΕΑ. Δηλαδή του φτωχότεροι των φτωχών. Και εμείς το αλλάξαμε αυτό και το κανονίσαμε να μπορεί να μπει με μια οικογένεια με δύο παιδιά, σπίτι μέχρι 230.000 και με εισόδημα 30.000 το χρόνο, που δεν είναι οι φτωχότεροι των φτωχών. Το ίδιο έχει κάνει και το Υπουργείο Εργασίας και ειδικά η Θεανό Φωτίου για το κοινωνικό κράτος και για τα παιδιά. Οι 730.000 οικογένειες σε σύνολο 800.000 θα πάρουν μεγαλύτερα οικογενειακά επιδόματα και αυτά θα πληρωθούν αύριο. Δίνουμε 130.000 ζεστά σχολικά γεύματα τη μέρα σε 57 δήμους. Στόχος είναι να το αυξήσουμε και αυξήσαμε από 70.000 σε 100.000, 110.000 τις θέσεις των βρεφονιπιακών σταθμών. Και πάλι τι λέγανε οι θεσμοί όταν θέλαμε να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις, ότι εμείς θέλουμε μόνο το ΚΕΑ και να βγάλετε όλα τα άλλα επιδόματα που έχετε, που εμείς θεωρούμε ότι τα έχουμε ως πολίτες. Όχι ως κάτι που δίνεται στους πιο φτωχούς, αλλά κάτι που συνδυάζεται με το χαρακτήρα, την ιδιότητα μάλλον του πολίτη. Αυτό που έχει κάνει η Θεανό και όλο το Υπουργείο Εργασίας για τα παιδιά είναι μια άλλη λογική. Είναι μια λογική που στηρίζει το παιδί, και το στηρίζει το παιδί ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι οι ανισότητες αρχίζουν πολύ νωρίς. Η ανισότητα δεν αρχίζει όταν μπαίνεις στην αγορά εργασίας. Έχουν κριθεί ήδη πάρα πολλά πράγματα πριν μπεις στην αγορά εργασίας. Από την παιδική ηλικία, από το σχολείο, όπου δεν έχουν τις ίδιες προσβάσεις τα παιδιά της εργατικής τάξης και πολλά παιδιά των μεσαίων τάξεων. Και όταν μας λένε για την υπογενετικότητα και για τις συντάξεις και ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, απαντάμε και απάντησε πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας με τις παρεμβάσεις που έκανε, ότι η γενετικότητα δεν γίνεται μόνο να δίνεις επιδόματα σε 3 παιδιά και σε 4 παιδιά, γίνεται όταν νέες γυναίκες, και δυστυχώς μιλάμε για νέες γυναίκες γιατί οι άντρες ακόμα έχουν να πούνε στο κόλπο ότι είναι συνυπεύθυνοι για τα παιδιά, το αφήνω λίγο αυτό στην πάντα, αλλά ότι νέες γυναίκες ξέρουν ότι υπάρχει υποστήριξη, ότι μπορούν να αφήσουν τα παιδιά και άρα μπορούν να έχουν μια δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο στίγμα ενός καινούριου κοινωνικού κράτους. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω, ότι στο χώρο της εργασίας και των εργαζομένων, από ό,τι θυμάμαι και έχω μιλήσει πολλές φορές στον Πειραιά, δεν ήμασταν και φοβερά ευχαριστημένοι με την αγορά εργασίας το 2008, το 2007, το 2006. Γι' αυτό εμείς δεν μιλάμε για αποκατάσταση. Δεν είναι ότι ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με τα δικαιώματα που υπήρχαν στους εργαζόμενους το 2007, το 2006 και τώρα θέλουμε να πάμε εκεί. Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση ότι όχι μόνο περάσαμε την κρίση, αλλά περάσαμε και την περίοδο του νεοφιλελευθερισμού που αυτά τα δικαιώματα των εργαζομένων μειωθήκανε. Άρα, στον χώρο των εργαζομένων κάνουμε δύο πράγματα. Όπως λέει ο Κομφούκιος, ότι αν δώσεις ένα ψάρι σε έναν άνθρωπο, τον κρατάς ζωντανό για μια μέρα.
Αν του μάθεις να ψαρεύει, τον κρατάς ζωντανό για όλη τη του ζωή. Τι κάνουμε εμείς συγχρόνως που προσπαθούμε να έχουμε πολιτικές για την απασχόληση, που προσπαθούμε να έχουμε το ΚΕΑ, να δίνουμε το κοινωνικό μέρισμα, κάνουμε κάτι που είναι εντελώς εκτός της νεοφιλελεύθερης κατανόησης πως πρέπει η αγορά εργασίας. Και δεν μιλάω μόνο ότι μέσα τώρα, στον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, επιστρέφουν οι συλλογικές συμβάσεις. Λέω ότι αυτό που κάναμε με την απλήρωτη και την αδήλωτη εργασίας. Λέω ότι αυτό που κάνει το ΣΕΠΕ, οι επιθεωρητές εργασίας, που για δεκαετίες είχε ουσιαστικά πολύ μικρό ρόλο, και επί τον Άσο τον Ηλιόπουλο που τώρα έχει γίνει υφυπουργός, έχει βάλει το ΣΕΠΕ και έχει βάλει και πρόστιμα. Αυτές οι παρεμβάσεις είναι το ψάρεμα, να μάθεις να ψαρεύεις. Γιατί δεν λες μόνο στους εργαζόμενους θα προσπαθήσω να σου δώσω αυτό, θα προσπαθήσω και να υποστηρίξω το εισόδημα. Λες, σου δίνω και τα εχέγγυα για να μπορείς μέσα στην κρίση και καθώς βγαίνουμε από την κρίση και επιστρέφει η ανάπτυξη, να μπορείς να διεκδικήσεις από μόνος σου, του δίνεις τα όπλα, της δίνεις τα όπλα να μπορεί να εκδικηθεί. Και γι' αυτό δεν μιλάμε για αποκατάσταση. Γιατί αυτό δεν υπήρχε και πριν. Το ΣΕΠΕ ουσιαστικά ήταν τελειωμένο μαγαζί και το 2007. Και μέσα στην αναπτυξιακή πολιτική που θα παρουσιάσουμε υπάρχει ένας πολύ ισχυρός πυλώνας στην κοινωνική πολιτική, γιατί στην αναπτυξιακή στρατηγική που θα ανακοινώσουμε. Γιατί εμείς θέλουμε ένα σχέδιο που βεβαίως πρέπει να είναι και αξιόπιστο στις αγορές και στα κράτη-μέλη, για να μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε και να μπορούμε να έχουμε βαθμούς ελευθερίας να κάνουμε πράγματα, αλλά πρωτίστως θέλουμε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι αξιόπιστο στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να φέρουμε σε πέρας είναι ένα σχέδιο που ο κόσμος, ο δικός μας, καταλαβαίνει τι προσπαθούμε να κάνουμε. Συγχρόνως, και με ρώτησε και ένας σύντροφος μόλις μπήκα, και τι θα κάνουμε για τα μεσαία στρώματα και τι θα κάνουμε για τους αυτοπασχολούμενους. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι και σε αυτό ξέρουμε ότι είναι ένα ταλαιπωρημένο κομμάτι αυτής της κοινωνίας και ότι και αυτοί είναι πολύ κουρασμένοι και έχουν πολλά προβλήματα. Έχω εξηγήσει ότι ο λόγος που δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο ήταν ότι ως αριστερά είχαμε την πρώτη μας ευθύνη να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα μπορούσε να υπήρχε αριστερή κυβέρνηση, αριστερή προσέγγιση που δεν είχε την πρώτη μέρημνα γι' αυτό. Είχαμε και το πρόβλημα ότι μας πήρε πολύ περισσότερο καιρό να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, τη γενική εικόνα μέχρι πριν από την κρίση, ότι αν ήσουν πλούσιος πλήρωνες φόρους σε θελοντική βάση στην ουσία. Αυτό να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική, γιατί το θεωρούσαμε ότι θα ήταν πολύ εύκολο και μέσα στον πρώτο χρόνο. Πήρε καιρό, αλλά ακριβώς επειδή πήρε καιρό και είναι τώρα σε πιο ισχυρά θεμέλια, τα καλά νέα είναι ότι μέσα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε πέρυσι, για τα επόμενα 5 χρόνια, υπάρχουν 3,5 δις που τα έχουμε βάλει στην πάντα για αυτά τα μεσαία στρώματα, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Χρειάζεται εξειδίκευση σε ποιους θα πάει, με ποιο τρόπο θα πάει, άμα θα πάει από το ένφια, άμα θα πάει μέσα από τις κοινωνικές εισφορές, άμα θα πάει μέσα από το φόρο εισοδήματος, αλλά η βασική μας στρατηγική είναι αυτό. Αλλά ως αριστεροί και αριστερές σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει ένα αλλά. Και το αλλά είναι ότι εμείς ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο την ιδιότητα του φορολογούμενου. Οι άνθρωποι είναι και γονείς και τους ενδιαφέρει τα σχολεία. Οι άνθρωποι είναι και εργαζόμενοι και τους ενδιαφέρουν τα δικαιώματα. Οι άνθρωποι είναι και ευάλωτοι στις αρρώστιες και τους ενδιαφέρει και η υγεία.
Άρα εδώ χρειάζεται και από τα κομματικά μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουμε μια μεγάλη ιδεολογική μάχη. Βεβαίως χρειάζεται και συνεχόμενη αναδιάθρωση το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Βεβαίως ισχύει αυτό και να το ξανακάμε και να το ξανακοιτάξουμε και να γίνει και πιο αποτελεσματικό και πιο στοχευμένο. Αλλά δεν μπορεί να μην δώσουμε τη μάχη ότι για μας δεν είναι πανάκια η μείωση των φόρων. Ότι εμείς θέλουμε τους φόρους αυτούς για τη συλλογική κατανάλωση. Τη συλλογική κατανάλωση στην παιδεία, στην υγεία και στην ανάπτυξη που θα επιστρέψω σε λίγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε και νέες σχέσεις με τα μεσαία στρώματα. Με τις μειώσεις φορολογίας, αλλά και με άλλη σχέση στο παραγωγικό τομέα. Νομίζω ότι είναι από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής μας ότι πριν από μας, από τα ΕΣΠΑ, 80% της χρηματοδότησης πήγαινε σε μεγάλα έργα. Και 20% πηγαίνανε στους μικρομεσαίους. Κάτω από την ηγεσία του Αλέξη Χαρίτση, που είναι ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για τα ΕΣΠΑ, αυτό έχει αντιστραφεί εντελώς. 80% πηγαίνει στους μικρομεσαίους και 20% πηγαίνει σε μεγαλύτερα έργα υποδομών κτλ. Άρα με τους μικρομεσαίους πάμε έτσι. Πάμε έτσι όμως και στο παραγωγικό μοντέλο. Στο παραγωγικό μοντέλο που επιτρέπει και στους μικρούς να έχουν ένα παιχνίδι, να παίξουν ένα παιχνίδι. Όταν νομοθετείς για την κοινωνική οικονομία ή όταν νομοθετείς, όπως έκανε πρόσφατα ο Γιώργος Σταθάκης, για τις ενεργειακές κοινότητες, δίνεις χώρο και σε μικρές μονάδες και σε εναλλακτικές μονάδες και άρα μπορείς να δημιουργήσεις αυτές τις συμμαχίες με τα μεσαία στρώματα που δεν επιτρέπει ένα παλιότερο μοντέλο που βασιζότανε σε φτηνό χρήμα και σε μεγάλα έργα και ότι η αγορά θα τα λύσει όλα. Λες και έχουμε μάθει από την ιστορία της αγοράς ότι αν βάλεις τους κανόνες μετά η αγορά λύνει όλα τα προβλήματα και ούτε δημιουργούνται μονοπόλια και ούτε δημιουργούνται προνομιακές σχέσεις. Και τέλος, ακριβώς επειδή εμείς δεν φτιάχνουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στο χαμηλό μισθό, αλλά αντιθέτως είμαστε παρόλο την κρίση, παρόλο την ανθρωπιστική κρίση, παρόλο τα προβλήματα που είχαμε με τα μεσαία στρώματα, αυξήσαμε το ποσοστό που είναι για την έρευνα και τεχνολογία στο μεγαλύτερο που είχε η Ελλάδα ποτέ, δηλαδή στο 0,7%, δημιουργούμε σχέσεις με τα πανεπιστήμια, με τα ερευνητικά κέντρα, για τα νέα παιδιά που έχουν πάρα πολλές γνώσεις, αλλά δεν έχουν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι εννοούμε εμείς όταν λέμε ότι θέλουμε σχέσεις με τα μεσαία στρώματα, αλλά θέλουμε με διαφορετικό τρόπο από παλιά. Σας είπα ότι στην καρδιά του νεοφιλελευθερισμού και άρα στα μνημόνια υπήρχε ο στόχος, όχι σαν παράπλευρη ενέργεια, να δημιουργηθεί πρόβλημα της αριστεράς με κοινωνικά στρώματα και να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κοινωνικά στρώματα να μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Και εδώ θέλω να πω κάτι για το πελατειακό κράτος. Από τα πιο σύντομα ανέκδοτα, για να είμαι ειλικρινής, το πράγμα που με στεναχωρεί και χάνω και την ψυχραιμία μου και το βρετανικό φλέγμα που υποτίθεται ότι έχω, είναι όταν ακούω τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ να λένε ότι φτιάχνουμε το καινούριο κομματικό κράτος, ότι παρεμβαίνουν. Αυτό με ξεπερνάει τελείως. Και θέλω να πω όμως με κάποιο παραδείγματα γιατί το πελατειακό κράτος πάντα ήταν ο εχθρός της αριστεράς και πάντα θα είναι ο εχθρός της αριστεράς. Θα είναι ο εχθρός της αριστεράς γιατί το πελατειακό κράτος ήταν ένα σύστημα που δούλευε κάθετα.
Δεν ήταν ανάγκη με το Δήμο να βρεθείς με άλλους, να παλέψεις για το νερό, για κάποια δικαιώματα. Δεν ήταν ανάγκη με κάποιον εργαζόμενο να δουλέψεις οριζόντια για να εκδικήσεις κάτι. Πήγαινε στο βουλευτή ή στο φίλο του βουλευτή ή σε φίλο που είχε φίλο που υποτίθεται είχε βουλευτή για να σου λύσει τα προβλήματα. Και ακούστε, όχι μόνο τα προβλήματα διεκδικήσεις που ήθελες στο μέλλον, ακόμα και δικαιώματα που είχες. Δηλαδή είχες δικαιώματα συντάξεων και για να τα λύσεις έπρεπε να μπορέσεις να έχεις κάποιο μέσο να το λύσεις. Μπαίνει σφήνα τώρα το Νοβάρτης. Για να σας πω ακριβώς τη διαφορά της αριστεράς πώς προσεγγίζουν αυτά τα πράγματα. Σε μια ανακοίνωση ο Αλέξης Τσίπρας είπε τρία πράγματα. Είπε πρώτον ότι πρέπει οι ένοχοι να λογοδοτήσουν. Δεύτερον, είπε ότι οι αθώοι πρέπει να φύγουν χωρίς το παραμικρό στίγμα στο όνομά τους. Και τρίτον, πρέπει να υπάρχει η αποκατάσταση του πολιτικού συστήματος για να μπορεί να αναπνεύσει και να μπορεί να έχουμε σοβαρή πολιτική και σοβαρή αντιπαράθεση. Για μένα υπάρχει μια λεπτή κόκκινη μπλε γραμμή σε αυτά. Βεβαίως πρέπει να αναδείξουμε πώς λειτουργήσε το κράτος, αλλά πρέπει να το κάνουμε συγχρόνως με τη θωράκιση του κράτους. Γιατί αν είναι μόνο μια συζήτηση οι κακοί που θα τους βάλουμε φυλακή, αυτή είναι μια ατζέντα που οδηγεί κατευθείαν στη Χρυσή Αυγή. Οδηγεί κατευθείαν σε αυτό που λεγόταν και το 30 και πριν από τη Χούντα και το ακούμε τώρα ότι όλη η πολιτική είναι το ίδιο, όλοι τα παίρνουν, άρα για μας το κυρίαρχο μέσα εκτός από αυτά τα τρία, εκτός από τα πρώτα δύο, να λογοδοτήσουν ένοχοι, να αθωωθούν και να μην έχουν στίγμα οι αθώοι, είναι η αποκατάσταση της πολιτικής. Και η αποκατάσταση της πολιτικής θέλει έργα και παρεμβάσεις. Όταν ο Ανδρέας Ξανθός καταργεί την Επιτροπή Τιμών που υπήρχε στο Υπουργείο, η οποία έδινε θεσμικά τη δυνατότητα παρέμβασης στους υπουργούς, αυτό κάνει. Θωρακίζει το κράτος. Όταν συμμετέχουμε σε μια συμμαχία 9 χωρών δημιουργώντας ισχυρό μέτωπο για δίκαιες και βιώσιμες τιμές φαρμάκων απέναντι στις πολυεθνικές, αυτό κάνει. Όταν εισάγει κλειδωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφηση ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή να μην μπορεί ο κάθε γιατρός να συνυπογράφει ασυστόλος ή υπεριζόμενος από συναλλαγές που έχουν σχέση με τα ιατρικά συνέδρια, αυτό κάνει. Η αποκατάσταση της πολιτικής δεν είναι μια κουβέντα που το λες ότι εμείς πιστεύουμε στην πολιτική και είμαστε αριστεροί. Τώρα που είσαι στην κυβέρνηση πρέπει να το θεσμοθετήσεις, πρέπει να το θωρακίσεις, να ξέρει ο πολίτης ότι έχει ίσα δικαιώματα. Γιατί το πελετειακό σύστημα που σας είπα πριν είναι προφανές ότι δεν είχαν ίση πρόσβαση οι μεγάλοι και οι μικροί, καθώς πήγαινε δηλαδή το μέλι, σταγόνες μένανε για τη δυνατότητα για τους εργαζόμενους σε αυτή την παρέμβαση. Το ίδιο θα μπορούσα να πω γυρίζοντας και στα μεσαία στρώματα για αυτά που γίνονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όταν έχεις ηλεκτρονικούς τρόπους για τις δημόσιες συμβάσεις που είναι ανοιχτές, όταν δημιουργείς νέο σώμα ελεγκτών εκ των υστέρων να κοιτάνε αυτές τις συμβάσεις, θωρακίζεις το κράτος. Γιατί πώς γινόταν η επενδυτική πολιτική μέχρι τώρα? Έπαιρνε κάποιος που είχε δόντι τον υπουργό και του έλεγε: έχω μια φοβερή ιδέα. Δεν πειράζει ότι καταστρέφει τη θάλασσα, το αυτό είναι φοβερή ιδέα. Είναι οι Αμερικάνοι, οι Ρουμάνοι, οι Άραβες έτοιμοι να επενδύσουν. Και όποιος είχε το μεγαλύτερο, γινόταν αυτή η επένδυση. Δεν υπήρχε κάποιο κανόνα. Για να υπάρχει πελετειακό κράτος και να υπάρχει διαφθορά, πρέπει να υπάρχει έδαφος. Και δεν υπάρχει πιο αριστερό πράγμα για μένα από να θωρακίζεις το κράτος για να δημιουργήσεις αυτό το χώρο που όλοι μπορούν να διεκδικούν με ίσους όρους
είτε αυτό είναι ένα επενδυτικό σχέδιο, είτε να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι κάτι διαφορετικό. Και αυτή η θωράκιση πάει σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε το ΕΦΚΑ που είχε πάρα πολλά παλιά νεοκλασικά σπίτια. Αυτά ήταν ο πλούτος των Ελλήνων εργαζομένων και του ελληνικού δημοσίου. Το σχέδιο που έχουμε για να αυτά τα σπίτια να αξιοποιηθούν είναι ένα σχέδιο αριστερό που μπορεί να ομορφύνει τον Περαιά, να ομορφύνει την Αθήνα, να την κάνει άλλη πόλη. Και αυτό το προχωράει. Έχουμε ακίνητα που είναι στο υπερταμείο που μπορούν να δημιουργήσουν θαύματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Και αυτό το παράδειγμα είναι γιατί μία συνεργάτης μου τυχαίνει να είναι και star του beach volley. Έχουμε το στάδιο του beach volley που ήταν στους Ολυμπιακούς αγώνες, που έχει τώρα διαλυθεί. Όπως ξέρετε, παλιά στα δημόσια έργα δεν βάζανε καν πρόβλεψη για τη συντήρηση του έργου. Το ξεχνάω αυτό. Τι περισσότερο από το υπερταμείο όπου διαπραγματευτήκαμε να μην χρειαστεί να κάνουμε ιδιωτικοποίησεις, αυτό το έργο να βρούμε επενδυτές μαζί με το κράτος, να το φτιάξουμε ξανά αυτό το στάδιο, να το βάλουμε στο Golden League, πώς έχει στους αθλητικούς, στο κλασικό αθλητισμό που πηγαίνουν, θα έχετε προσέξει το καλοκαίρι, υπάρχει το αντίστοιχο στο beach volley, να το φτιάξουμε και κάποια ξενοδοχεία, γιατί αν είσαι Ρώσος, Νορβηγός, Λάτβιος και τέτοια, όπως καταλαβαίνετε, να κάνεις προπόνηση το Γενάρη, Φλεβάρη, σε αυτές τις χώρες, στο beach, πάνω στην ακρογιαλιά, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα, να έρχονται εδώ και το χειμώνα και να μπορείς δηλαδή να αξιοποιήσεις αυτή την περιουσία για το καλό και του ελληνικού λαού, γιατί ξέρετε ότι ό,τι αξιοποιείται από το υπερταμείο, το μισό πάει μόνο στους πιστωτές, το άλλο μισό πάει για επενδύσεις. Και το ίδιο θα μπορούσα να σας πω και για τις κρατικές επιχειρήσεις, τις ΔΕΚΟ που είναι στο υπερταμείο, που υπάρχουν σχέδιο για την αναδιάθρωσή τους. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε στο υπερταμείο και είναι για το σχέδιό μας είναι να κόψουμε την πελατειακή πολιτική που ο κάθε υπουργός έβαζε το δουσού και ο κάθε υπουργός έβαζε εργαζόμενους ανιψιούς, ξαδέλφους, φίλους και αυτό, αλλά να κρατήσουμε την πολιτική με την καλή έννοια. Όχι την πολιτική του μέσου, του δόντι, την παρέμβαση, αλλά η πολιτική που επιτρέπει την αναδιάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων μέσα από το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης που θα παρουσιάσει, και υπάρχουν αυτοί οι θεσμοί τώρα στο υπερταμείο, και μέσα στην κλαδική πολιτική που υπάρχει ανάλογα με ποια επιχείρηση είναι και σε ποιο κλάδο είναι. Αυτό σας το λέω γιατί υπάρχει μια ριζική διαφορετική προσέγγιση στις επενδύσεις την κυβέρνησή μας με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εν ολίγης, οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε «Εδώ είναι οι εργαζόμενοι μου, τους έχω κόψει τους μισθούς, τους έχω τσακίσει τα εργασιακά δικαιώματα, δεν θα πολύ κοιτάω τι γίνεται με την αρχαιολογία, με το περιβάλλον, ελάτε να επενδύσετε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, με τους όρους που θέλετε». Ενώ εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε αυτές τις επενδύσεις που έχουν σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή, και γι' αυτό διαπραγματευτήκαμε και τη συμφωνία με το ελληνικό και με το λιδικό σας το λιμάνι και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις, να υπάρχουν περισσότερη πρόσβαση για δημόσια αγαθά τώρα στη Θεσσαλονίκη, για τα πολιτιστικά που είναι στην Προβλήτα 1, το παρόμοιο πράγματα που έγιναν και εδώ. Αλλά το βασικό μας και η βασική μας μέρη να είναι αυτή η επένδυση που θα έρθει δένει με την τοπική κοινωνία. Μπορούν ελληνικές εταιρείες να είναι προμηθευτές σε μια ξένη επιχείρηση που έρχεται να επενδύσει. Δένουν δηλαδή οι μεγάλοι οδικοί άξονες, τα λιμάνια, αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην ενέργεια, στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, δένουν με μια κοινωνία που βασικά ο μεγάλος κορμός είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν με 5 και 8, 10 εργαζόμενους. Μπορεί τους δίνει αυτούς τους συνδέσμους.
Αυτή είναι μια ολιστική αναπτυξιακή πολιτική. Ολιστικό τι σημαίνει? Ότι το σύνολο θα είναι παραπάνω από το άρθισμα του επιμέρους μερών. Ότι όλα αυτά θα συνδέονται για να δώσουν πολλές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Θέλω να πω κάτι και για την ευρωπαϊκή ατζέντα. Ξέρετε ότι μετά από την εκλογή του Μακρόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη, στο Eurogroup, στο ECOFIN, στο συμβούλιο που πηγαίνει ο Αλέξης για τις αλλαγές που χρειάζονται στην Ευρώπη. Εμείς πολλές από αυτές τις αλλαγές τις βλέπουμε με θετικό πρόσημο, ότι πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά λέμε ότι για κάθε αλλαγή πρέπει να υπάρχει και ένα κριτήριο. Αυτή η αλλαγή θεσμική που προτείνουν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, όποιοι το προτείνουν, αυτές οι αλλαγές βοηθάνε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων? Αυτό είναι το βασικό μας επιχείρημα. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή δημιουργούν μια Ευρώπη όπου δεν υπάρχει ο έδαφος να κερδίζει τη Λέγα, ακόμα και τον Μπερλουσκόνη, ή να πηγαίνει ακόμα καλύτερα η Λεπέν ή ο Βίλντερς ή άλλες φυγόκεντρες εθνικιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο. Όταν οι Αχτσιόγλου με τον Τσίπρα πήγανε στη σύνοδο του Γκότενμπεργκ, βάλανε στο τραπέζι ότι στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, όπου ελέγχονται όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες, πώς πήγανε καλά, αν πήγανε, έχουν ανάπτυξη, αν έχουν πληθωρισμό, να μπουν και κοινωνικά κριτήρια. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα σύνθετο δείκτη που μπορεί να έχει λίγο αποκλεισμό, λίγο ανεργία, λίγο ανισότητα, και να ελέγχεται οι ευρωπαϊκές οικονομίες όχι μόνο αν έχουν δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά αν έχουν πρόοδο και στο κοινωνικό τομέα. Το ίδιο κάνει και ο Ξανθός, αυτό που σας είπα, που μαζί με άλλες χώρες διαπραγματεύεται για τη τιμή των, τη τιμή των φαρμάκων. Θέλω να πάω εκεί που άρχισα, που σας είπα. Το βασικό ερώτημα είναι για μένα αν σε αυτά τα πράγματα η αριστερά μπορεί να επηρεάσει. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που μπήκε το 2015 και μπαίνει μας τώρα. Γιατί, όπως ξέρετε, πολλά χρόνια πριν από το 2015 είχα τοποθετηθεί ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή από μέσα από αυτή την Ευρώπη, γιατί η διάλυση της Ευρώπης και της Ευρωζώνης θα είναι κάτω από την ηγεμονία δεξιών εθνικιστικών δυνάμεων. Και αυτό φαίνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Επιμένω ότι μόνο στην Ευρώπη πρέπει και μπορούμε να ελέγξουμε τη φοροδιαφυγή. Μόνο στο επίπεδο της Ευρώπης μπορούμε να βάλουμε έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, για να μην παίζουν παιχνίδια χώρες σαν την Ιρλανδία και κάποιες χώρες πιο κοντά εθνικά σε εμάς. Δηλαδή μόνο στην Ευρώπη μπορούμε να έχουμε κανόνες και για το περιβάλλον, για να μην υπάρχει το κοινωνικό dumping. Σε αυτή την ατζέντα, άρα, συμφωνούμε και να υπάρχει υπουργός οικονομικών, συμφωνούμε και να υπάρχει μια δημοσιονομική δυνατότητα οι χώρες που έχουν οικονομικό πρόβλημα να παίρνουν μεταβιβάσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συμφωνούμε για να τελειώσει η Τραπεζική Ένωση και να υπάρχει ένας θεσμός εγγύησης καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνούμε σε όλα αυτά, αλλά βάζουμε και αυτό το κοινωνικό κριτήριο. Και σε αυτό το κοινωνικό κριτήριο βλέπω πολλές δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη να αλλάζουν στάση. Βλέπουν δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες
τις είτε στην Ολλανδία, τις είτε στη Γαλλία, τις είτε στις Γερμανία, και συγχρόνως βλέπουν ότι η σοσιαλδημοκρατία πάει κάπως καλύτερα, μόνο στη Βρετανία που έχει διαφορετική στάση ο Κόρμπιν, λίγο στην Ισπανία που έχει αλλάξει ο Σάντσες στη στρατηγική. Και το λέω αυτό γιατί παρακολούθησα αρκετά από το συνέδριο του κινήματος, το νέο μόρφωμα που έχει μέσα και το Ποτάμι και το Πασόκ. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά σε αυτό. Ήταν σαν δηλαδή η στρατηγική των ίσων αποστάσεων, εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας και όποιος θέλει να έρχεται, να κλείνει το μάτι στη Νέα Δημοκρατία και είναι σαν, είναι αδιάφορη και δεν μπορώ να πιστέψω ότι η βάση του Ποταμιού και του Πασόκ είναι αδιάφορη, αλλά τουλάχιστον στην ηγεσία είναι αδιάφορη αν στο Υπουργείο Εργασίας είναι η Έφη Αξιόγλου ή ο Βρούτσης. Αν στο Υπουργείο Υγείας είναι αδιάφοροι, αν είναι ο Ανδρέας ο Ξανθός ή ο Άδωνης. Αν στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ο Σταθάκης Τραγασάκης ή είναι ο Χατζηδάκης. Και βεβαίως στο κράτος και στη διοικητική μεταρρύθμιση, αν είναι κάποιος σαν το Μητσοτάκη ή η Όλγα Γεροβασίλη. Δηλαδή, λέω στους ανθρώπους που είναι απελπισμένους, στεναχωρημένους από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι ο κορμός που μας ψηφίζει πάντα, αλλά λέω και στους ανθρώπους που παρακολουθούν τη σοσιαλδημοκρατία ότι τέτοια διλήμματα δεν μπορούν να πάνε μπροστά αν δεν τα λύσουν. Είναι τόση μεγάλη η διαφορά σε αυτά τα τέσσερα υπουργεία που σας είπα, τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και τι κάνανε και τι υπόσχονται να κάνουν εκεί, που νομίζω ότι αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα να συζητήσουμε με κόσμο πέρα από μας. Γιατί αν δεν τοποθετηθείς στο βασικό δίλημα της κοινωνίας, στην ανάπτυξη που έχουμε, θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες και τα μεσαία στρώματα, ή θα είναι όπως στην ύφεση, στο κομμάτι της ύφεσης που δεν κερδίσανε τίποτα και ίσα ίσα ήταν οι μεγάλοι χαμένοι. Αν δεν μπορείς να τοποθετηθείς αυτό και να βάλεις ερώτημα τι είναι για τα εργασιακά, τι είναι οι προτεραιότητες, νομίζω δεν έχεις μέλλον ως προοδευτική δύναμη. Δεν λέω ούτε σοσιαλιστική, ούτε σοσιαλδημοκρατική. Δεν έχεις μέλλον ούτε σαν προοδευτική δύναμη. Όταν πρώτο έγινα υπουργός στο οικονομικών τον Ιούλιο το 2015, για κάθε έναν ή μία που μου έλεγε συγχαρητήρια, υπήρχαν 4-5 που μου λέγανε συλληπιτήρια. Νομίζω μετά από 2,5 χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί ο κόσμος ξέρει ότι στις επόμενες 80-90 πολλά από τα πράγματα που υποσχεθήκαμε θα γίνουν. Δηλαδή στις επόμενες 80 μέρες, 80 μέρες είναι περίπου 85 μέχρι το Eurogroup της 21 Ιουνίου, γι' αυτό λέω αυτό τον αριθμό, θα μπουν 4 πράγματα στη θέση τους. Θα έχει τελειώσει η τέταρτη και η τελευταία αξιολόγηση, θα έχει γίνει η συμφωνία για το χρέος, θα έχουμε καθορίσει τους κανόνες τι επίβλεψη, παρακολούθηση θα υπάρχει μετά από το μνημόνιο και θα υπάρχει αυτό το σχέδιο που έκανα κάποιες μικρές αναφορές στο αναπτυξιακό, που θα είναι αξιόπιστο και στις αγορές και στα κράτη-μέλη, αλλά και πρωτίστως στην ελληνική κοινωνία. Άρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια αλλαγή σελίδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν παραμένουν δύσκολα. Είναι άλλο να ισχυριζόμαστε ότι βεβαίως πέφτει η ανεργία, βεβαίως δημιουργήσαμε 225.000 θέσεις εργασίας το τελευταίο καιρό, αλλά βεβαίως υπάρχει και 20% ανεργία. Βεβαίως υπάρχουν οι αυξήσεις και στις εξαγωγές και στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως ξέρουμε ότι πάρα πολλοί μικρομεσαίοι υποφέρουν. Έχουμε πλήρη επίγνωση
και για το επίπεδο που είμαστε και πόσο δύσκολα τα πράγματα είναι, αλλά έχουμε και επίγνωση ότι πού μπορούμε να πάμε για να συνεχιστούν αυτές οι καλές τάσεις που υπάρχουν παντού στην οικονομία. Υπάρχουν στις εξαγωγές, υπάρχουν στη μεταποίηση, υπάρχει στην ανάπτυξη, υπάρχει στις επενδύσεις. Άρα, γι' αυτό δημιουργούμε, που είμαστε, το σχέδιο που ένα κομμάτι είναι το αναπτυξιακό, δημιουργούμε ένα τοπίο όπου είναι ένα μοντέλο με άλλες κοινωνικές συμμαχίες, με άλλες προτεραιότητες και έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι μαζί και για αυτό το πρόγραμμα για την Ελλάδα, αλλά και τη συνεισφορά που έχουμε για την Ευρώπη. Αυτό που θα παιχτεί τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι ποια Ευρώπη θα έχουμε και ποια Ελλάδα θα έχουμε μέσα σε αυτή την Ευρώπη και σε αυτό τρέμω αν είναι η απάντηση θα είναι μία χωρίς καμία παρέμβαση, επιρροή από τους ανθρώπους σαν εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.